Το σχολείο έχει αφαιθεί εντελώς από το Δήμο και από όλες τις τοπικές αρχές. Τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει καμία επισκευή μέσα. Προσπαθούμε θελοντικά οι γονείς, πρώτα το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και έπειτα είναι οι γονείς που έχουν αναλάβει τη δράση και νομίζω ότι αυτό βοηθάει καλύτερα. Έχουμε περισσότερο αποτέλεσμα και βλέπουμε τις ανάγκες και κάνουμε τα απαραίτητα ώστε να μπορέσουμε να το διατηρήσουμε. Ήρθαμε να διακοσμήσουμε λίγο το χώρο, να καθαρίσουμε λίγο τις αίθουσες για να κάνουμε τις τάξεις πιο ευπρεπείς για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας και μόνο, για κανέναν άλλον. Καλές τιμές, προσιτές, ποικιλία χρωμάτων. Τα παιδιά μας μαζέψαν από 5 ευρώ, το καθένα στο ταμείο της τάξης μας. Και έτσι με αυτά τα χρήματα πάρθηκαν τα χρώματα και ό,τι καλή διάθεση και κάθε γονιός να φέρει πινέλα, σκαφάκια, τα πάντα από αυτά, όλα σκουπές, βουγαρίσεις που μπορούσε να φέρει να βοηθήσει. Ήταν όλοι με την καλή διάθεσή μας και έτσι και τα παιδιά μας βοηθήσανε με αυτόν τον τρόπο. Όλη η διαδικασία ξεκίνησε από πέρυσι, όταν το σχολείο μας μπήκε σε ένα δίκτυο σχολείων με θέμα την ανάπτυξη της ιδέας του εθελοντισμού και της ενεργού πολιτιότητας, όπου προσπαθούσαμε να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές στη διαδικασία του να προσφέρουν, καταρχήν στο χώρο τους και στη συνέχεια και οπουδήποτε χρειάζεται, είναι ευαίσθητοι σε οτιδήποτε χρειάζεται στην κοινωνία που ζούμε και ειδικά στην εποχή που ζούμε, με τις δυσκολίες που υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι κάναμε κάποιες δράσεις, βάψαμε με τους μαθητές κάποιες αίθουσες, όχι πολύ καλά, μαζέψαμε τρόφιμα, ρούχα, προσπαθούσαμε δηλαδή, να καλλιεργήσουμε πιο πολύ για εκπαιδευτικούς λόγους την ιδέα του εθελοντισμού. Φέτος, με την αρχή της χρονιάς, είδαμε ότι δεν υπήρχαν χρήματα αρκετά, αν και υπήρχε διάθεση για να βελτιωθεί ο χώρος του σχολείου. Και σε κάποια από τις συναντήσεις που κάναμε με το Σύλλογο Γονέων αλλά και με το Δήμο, είπαμε αυτό ακριβώς, ότι δηλαδή συζητήθηκε αρκετά το πώς οι γονείς μπορούν να αναλάβουν δράση μαζί με τους μαθητές. Η αλήθεια είναι ότι από την συζήτηση αυτή που είχε κρατήσει αρκετή ώρα, ένα απόγευμα, προέκυψε όλο αυτό. Δηλαδή οι γονείς το πήραν πάνω τους, αποδέχτηκαν την ιδέα και την ένισαν τόσο πολύ που εγώ δεν το πιστεύω αυτό που έγινε, ούτε την προηγούμενη εβδομάδα, ούτε αυτή. Να πάρω αυτό. Όλοι οι γονείς ήρθαμε εδώ να καθαρίσουμε, να πάψουμε, να βοηθήσουμε, διότι το κράτος γενικά είναι από κράτη, δήμοι, διάφορα. Λοιπόν, η κυρία Παρλιάρου εδώ, Πετράκη, έχει έρθει το Γαβρίο, έχει παντρευτεί εδώ. Το παιδί της έρχεται εδώ σχολείο και έχει κάνει τα πιο δύσκολα σημεία των κτηρίων. Ρολό, κοψίματα και επισκευές πάρα πολύ καλές. Όχι, να πάρει το πάρει ένα ρολό που δεν κακό δεν είναι. Εμείς είχαμε στην Αθήνα ένα αρτοπείο με τον πατέρα μου και κάθε καλοκαίρι όταν κλείναμε, κάναμε τέτοιες εργασίες. Φτιάχναμε, βάφαμε, καθαρίζαμε, οπότε εκεί έμαθα. Από μικρή στα βάσανα. Το πιο όμορφο πράγμα να δίνεις ζωή σε ένα κτίριο και πρότυπο για τα παιδιά, ο εθελοντισμός. Είμαι της λεπτομέρειας. Έχω αναλάβει τα πτυσίματα. Κοίταξε, τις σκηνές του σώματος και τις γιώτες σας αναλαμβάνω εγώ. Οι γονείς έβαψαν τις τάξεις και εμείς αποφασίσαμε να τις ομορφύνουμε. Στην τάξη μας, τη Β' Γυμνασίου, ζωγραφίσαμε ένα τίγρη. Και τώρα θα το βάψουμε. Αυτό το φτιάξαμε για να ομορφύνουμε λίγο την τάξη και θα φτιάξουμε μερικά γεωματικά σχήματα στην δίπλα, στην Β' Γυμνασίου. Τελικά είδατε ότι έχουν βαφεί όλες οι αίθουσες του σχολείου με πραγματικά μεγάλη συμμετοχή όλων των γονιών, με χρήματα που διαθέσαν τα παιδιά και ο Σύλλογος Γονέων.
Και επίσης πληρώθηκαν μεροκάματα για να γίνει και η αίθουσα πολλαπλών, που ήταν πολύ δύσκολο να γίνει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι εξωτερικοί χώροι έχουν εγκαταληφθεί εδώ και αρκετό καιρό, δεν μπορούν να βαφούν περισσότερο και δεν μπορούν και οι γονείς να συμμετέχουν σε αυτό, γιατί χρειάζεται επαγγελματία. Και εντάξει, εμείς θέλουμε ο χώρος του σχολείου να γίνει πολύ πιο όμορφος, δηλαδή να έχει γωνιές και χώρους που τα παιδιά να μπορούν να κάνουν και δραστηριότητες στα διαλύματα ή μαθήματα έξω, γιατί το έχω δει και σε άλλα σχολεία να γίνεται. Και ελπίζω ότι θα έχουμε την ίδια συμμετοχή όπως δείξαν οι γονείς μέχρι τώρα. Αλλά η ιδέα θέλω να μείνει στα παιδιά. Δηλαδή η ιδέα ότι νοιάζομαι για τον τόπο μου, το σχολείο μου, το περιβάλλον που είναι γύρω μου, για τους άλλους. Αυτό θα κρατήσει για πάντα.